Βουλευτή, αγαπητή συνδημότησα Μαρία Αντωνίου, κύριε Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, αγαπητέ Βασίλη Μιχελάκη, εκπρόσωποι του ΤΑΠ, εκπρόσωποι της Μακεδονικής Εταιρείας Μελετών, κυρίες και κύριοι, συνδημότησες και συνδημότες, φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε, να εκφράσουμε τη χαρά μας και να ευχαριστήσουμε. Η σημερινή μέρα είναι η σφραγίδα της επίλυσης μιας μεγάλης εκκρεμότητας του Δήμου μας. Οι διαχειριστικές υπήρξαν για μας πρωταρχικό μέλημα, αγωνία, στοίχημα και πρόκληση. Η διαδρομή για να φτάσουμε εδώ σήμερα δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου εύκολη. Αποταθήκαμε σε πολλούς φορείς. Βρήκαμε πόρτες ανοιχτές. Ευήκοα όταν, συμπάθεια, αγάπη, αλλά δυστυχώς ποτέ λύση. Διότι δυστυχώς το οικονομικό μέγεθος ανήρχεται από τούτη 3 χρόνια, σύμφωνα με μια προεκτίμηση, σε 446.000 ευρώ. Τελική προεκτίμηση 402.000 ευρώ. Αποταθήκαμε στο Γενικό Γραμματέα Δασών στην Αθήνα. Μας άκουσε, συμφώνησε με το αίτημά μας, αλλά δυστυχώς δεν έχω χρήματα. Τότε του ζητήσαμε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, αφού δεν μπορεί να μας δώσει τα απαιτούμενα χρήματα, δεδομένου ότι τα βουνά υπάρχουν στους ορεινούς δήμους και δυστυχώς όλοι οι ορεινοί δήμοι είμαστε μειονεκτικοί, ζητήσαμε να κατεβάσει το κόστος της μελέτης. Διότι είναι παράλογο, παράδοξο, να μην μπορείς να εκπονήσεις μια μελέτη και όταν τη δημοπρατείς να έχει έκπτωση 60, 70, 80, φτάσαμε τελευταία και 85%. Πίνακα σιδηροδρομίας 5.000 ευρώ, μας ζήτησαν κάπου 700 ευρώ. Και λέμε κατεβάσει το κόστος. Λέει και αυτό δεν γίνεται. Τέλος πάντων, δεύτερος σταθμός, δεύτερη πόρτα ήταν του ΙΠΕΚΑ, Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και αναφέρομαι πολλών ετών και την προηγούμενη κυβέρνηση. Ζητήσαμε χρήματα. Από τον Άνα στο Καϊάφα. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε. Και να φανταστείτε ότι στο ΙΠΕΚΑ, εκτός από τις διαχειριστικές μελέτες, πηγαίναν πολύ συχνά και για την πράσινη κοινότητα. Άρα το αίτημα ήταν ταυτόχρονα και πράσινη κοινότητα και διαχειριστικές μελέτες. Και από εκεί τα ίδια. Χτυπήσαμε και ανοίξαμε τις πόρτες γραφεία Ευρωβουλευτών. Μήπως βρούμε χρήματα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί αγάπη, συμπάθεια και τίποτα άλλο. Ίστατη λύση για μας θα ήταν η σύλληψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Ήδη ήρθαμε σε επαφή. Δεν σας κρύβω με το γραφείο του κύριου Βαρλαμίτη του Κώστα, του γείτονα από την Κόρνηση, είναι καταγωγή του. Είχαμε έρθει σε συμφωνία. Αλλά η καλή μας τύχη, μας ήρθε από την περιφέρεια μια πρόσκληση του κυρίου Καρυπίδη, η οποία έλεγε, ελάτε να συζητήσουμε για τα έργα που θα εντάξουμε μέσω ΤΑΠ σαν αντισταθμιστικά ωφέλη. Και αυτό πράξαμε. Οι συναντήσεις στην περιφέρεια ήταν πάρα πολλές και έγιναν. Και δεν ήταν μόνο αυτές. Και με υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας και αναφέρομαι στον υπεύθυνο ανάπτυξης τον κύριο Πιτσέλη Ζήση. Και με αυτό συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο του Τσάνκου. Εμείς πάντα κυρίαρχο αίτημα ήταν και παρέμεινε οι διαχειριστικές μελέτες. Είχαμε μια λίστα με 5 έργα. Αλλά πάντα πρώτο ήταν οι διαχειριστικές μελέτες. Κατεβήκαμε στην Αθήνα. Και οι 5 δήμαρχοι από τους οποίους διέρχεται ο ΤΑΠ. Και αναφέρομαι στο δήμαρχο Εορδαίας, του Λιμαΐδος, τον κύριο Ζεμανίδη, στον Κώστα του Αμιντέου, Θεοδωρίδη, με τον δήμαρχο Καστοριάς, με τον δήμαρχο Αρουστικού και εγώ οι 5, είχα μια συνάντηση με τον γενικό διευθυντή τότε του ΤΑΠ, τον κύριο Σκούφια,
μαζί με τον Αλέξανδρο Πανουργιάννη. Θα τολμούσα να σας πω ότι η συνεδρίαση αυτή διήρκησε πάνω από 5 ώρες. Πήγαμε 12 και φύγαμε 5.30-6. Λοιπόν, καταθέσαμε και εμείς τις προτάσεις μας, ο καθένας χωριστά, και προσπαθήσαμε να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα αυτού του έργου. Δεν σταματήσαμε εδώ. Πήγαμε κάποτε, μας έκλεισε το ραντεβού ο Μιχάλης εδώ, ο συντοπίτης μας, στο ΤΑΠ. Είχαμε πάλι συνάντηση με τον κύριο Πανουργιά αυτή τη στιγμή. Αλλά βρέθηκε και ο κύριος Κούφιας εκεί. Μαζί με τον κύριο Ανδρόπουλο πήγαμε. Συζητήσαμε πάνω από μία ώρα. Καταφέραμε, πιστεύω, ότι τους πείσαμε για την αναγκαιότητα και σπουδότητα του έργου αυτού και μας είπαν επιλέξει. Από εδώ και πέρα, Δήμαρχε, θα δώσουμε και χρήματα για ορισμένα μηχανήματα πολιτικής προστασίας και ασθενοφόρα. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια γινόντουσαν. Το θέμα του δανείου σταμάτησε. Για μας, ευτυχή συγκυρία που υπεύθυνο στο ΤΑΠ στη Δυτική Μακεδονία είναι ο συνδημότης μας Μιχάλης Κοσλόπουλος. Θα μου πείτε τώρα για ποιο λόγο εμένατε στην πρότασή σας αυτή. Διότι πιστεύαμε και τότε, πιστεύουμε και σήμερα, ότι οι μελέτες αυτές θα δίνουν εργασία σε πάνω από 300 άτομα. Και δεν είναι μόνο οι ρωτόμοι. Είναι οι μεταδοπιστές, είναι αυτοί που φορτώνουν, είναι οι φορτηγατζίδες, είναι οι μάντρες των ξύλων, είναι αυτοί που κόβουν τα ξύλα, είναι αυτοί που θεμαχίζουν τα ξύλα. Άρα συνολικό αριθμό ατόμων που ασχολούνται με αυτά είναι κάπου 300. Με τις διαχειριστικές μελέτες δίνεται λύση για 10 χρόνια. Βέβαια οι περισσότερες μελέτες οι δικές μας, επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει πίνακες υλοτομίας για 2 χρόνια, θα πάνε για 8 χρόνια. Μπορώ σήμερα να σας πω ότι από τη φετινή συστάδα που υλοτομούμε για τομικές ανάγκες εδώ στον Αστόριο, έχουμε ένα περίσσομα για του χρόνου κάπου 2.000 χωρικά. Καλά τα λέω κύριε Χαριζόπουλε, δώσα δεν είναι. Λοιπόν, δίνεται λύση για τις ανάγκες των καθήκων. Δίνεται λύση για τη θέρμανση των σχολείων μας. Δύο δημοτικά σχολεία, του Αστορίου και της Υποταμίας, χρησιμοποιούν ξυλολέβητα. Το δημοτικό κατάστημα με έδρα του Αστορίου και το δημοτικό κατάστημα με έδρα της Υποταμίας και αυτά έχουν ξυλολέβητα. Άρα αυτή τη στιγμή μόνο γυμνάσιο και λύκειο έχει λέβητα με πετρέλαιο. Αν όλα τα άλλα είχαν, ως όλα τα άλλα είχαμε λέβητα πετρελαίου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορούσαμε να τα αποκριθούμε. Διότι μιλάμε για ένα Δήμο που έχει έσοδα πάγια 227.000 το χρόνο και από αυτά πληρώνει και φορεία από τα δασικά προϊόντα. Το κυριότερο από όλα βέβαια θα έλεγα ότι είναι ότι πλέον είναι έχουμε την ορθολογική εκμετάλλευση των δασών. Δεν κόβουμε όπου να είναι και όπως να είναι. Υπάρχει μια μελέτη και αυτήν εφαρμόζουμε. Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, δίπλα στην διπλανή θέση, έκανα μια πρόταση και έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Επειδή πιστεύουμε ότι βρήκαμε πολλά εμπόδια, δυσκολευτήκαμε, κουραστήκαμε, κοπιάσαμε, ματώσαμε για να έχουμε αυτές τις μελέτες. Δεν θα θέλουμε η επόμενη Δημοτική Αρχή, μετά από 8 χρόνια, να βρεθεί σε αυτή τη δυσάρεστη θέση. Γι' αυτό και πρότεινα και έγινε ομόφωνα αποδεκτό, να δημιουργήσουμε ένα κουμπαρά στο Δήμο Αστορίου, να καταθέτουμε από δασικά προϊόντα 20.000 το χρόνο, ούτως ώστε μετά από 8-10 χρόνια να υπάρχουν 200.000, οι 200.000 είναι υπέρα αρκετές να εκπονηθούν όλες οι μελέτες. Έτσι πιστεύουμε. Είμαι υποχρεωμένος βέβαια, σας είπα ότι είναι η μέρα χαράς, έτσι, και ευχαριστειών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΤΑΠ για την κατανόηση, άριστη συνεργασία, βασισμένη στην εκατέλεθον εμπιστοσύνη. Να εκφράσω τις ευχαριστίες των υπεύθυνων του ΤΑΠ της Δυτικής Μακεδονίας στη Δημότη μας, Μιχάλη Κοσλόπουλο. Να εκφράσω τις ευχαριστίες στη Δήπη εδώ, ο κύριος Καρυπίδης, θα πούμε μετά,
ο οποίος ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος, ο σύνδεσμος μεταξύ ΤΑΠ και Δημάρχων. Πάντα έτσι συζητούσαμε. Οφείλω βέβαια να πω εδώ ότι όταν συζητούσαμε, πάντα στο μυαλό μας είχαμε και την έκπτωση, η έκπτωση να πάει στους Δήμους. Δηλαδή, αν ο Δήμος Καστοριάς έπαιρνε, λέμε, 3 εκατομμύρια, ό,τι έκπτωση θα πήγαινε στο δεύτερο έργο και στο τρίτο. Να ευχαριστήσω τον εκδεξιό μου, Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, τον αγαπητό Βασίλη Μιχελάκη. Όπου βρίσκαμε εμπόδιο στο δασαρχείο, ο κύριος Μιχελάκης πάντα άνοιγε το τηλέφωνο του, μας άκουγε και έδινε λύση την ίδια ώρα. Να εκφράσω τις ευχαριστίες στους υπηρεσιακούς παράγοντες του δασαρχείου Καστοριάς και Ιωαννίνων. Η επικυρωποίηση όλων των μελετών έγινε από το δασαρχείο Ιωαννίνων. Να εκφράσω τις ευχαριστίες στη Μακεδονική Εταιρεία Εκπόνηση Μελετών, που εκπρόσωπος υπάρχει εδώ. Όχι γιατί έκανε την εκπόνηση, γιατί ασφαλώς δεν έγινε τίποτα δωρά, αλλά για τον χρόνο παράδοσης. Ό,τι προέβλεπε η αρχική συμφωνία, αυτό έπραξε. Είμαι υποχρεωμένος σήμερα, να το πω εδώ σε όλους σας, τις απέραντες εγκάλες ευχαριστίες στους 4 δημάρχους από τους οποίους διέρχεται το ΤΑΠ. Και αναφέρομαι στο Δήμο Αμιντέου, στο Δήμο Πτωλεμαΐδος, στο Δήμο Καστοριάς, στο Δήμο Άργους Ορεστικού. Ο ΤΑΠ είχε βάλει ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια για μας δεν έβγαιναν. Είτε χιλιομετρική απόσταση την οποία διέρχεται το ΤΑΠ, ή πληθυσμιακά στοιχεία, όλα ήταν εις βάρος μας. Γι' αυτό, χωρίς να μικραίνει ή να μεγαλώσει η πίτα, οι δήμαρχοι, οι 4 αυτοί, δέχτηκαν να κάνουν δωρά 2 και 3 χιλιόμετρα προς το Δήμο Μοστορίου για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Διότι πόσο ήταν η χάρη κάπου 124.000 νομίζω ή 127. Σαν Δήμους αυτοί. Τόσο ήταν. Αυτά έπρεπε να πάρουμε. Εμείς πήραμε 446. Τέλος, να εκφράσω τις ευχαριστίες σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου, τεχνικές υπηρεσίες που ασχολήθηκαν, αλλά ιδιαίτερως στο Γεωπόνο, το Λουδοβάλι του Στέριου, που αυτό προτείναμε σαν σύνδεσμο μεταξύ ΤΑΠ Δήμου Νεστορίου και Δασαρχείου. Εάν θέλετε και τα ονόματα των υπαλλήλων του Δασαρχείου, είναι γνωστά, έτσι δεν είναι, τα τρεις υπάλληλοι. Λοιπόν, τίποτα άλλο, χίλια ευχαριστώ από μένα, αγαπητή Μιχάλη, και στην Επέμβνη θα δώσω το λόγο σε σένα, έτσι. Το όφελος του Δήμου Νεστορίου είναι, το οικονομικό όφελος μάλλον, είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Το κοστολογικό κομμάτι του ΤΑΠ είναι κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό αφορά την εταιρεία και είναι εσωτερικό. Το όφελος όμως για τους πολίτες και για τις κοινωνικές ομάδες που υποφελούνται από αυτό το έργο, είναι πολλαπλάσιο ακόμα και του ωφέλους του οικονομικού για τον Δήμο Νεστορίου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, της δωρεάς αυτής. Είναι μεγάλη χαρά, ιδιαίτερη τιμή, να εκπροσωπώ σήμερα τον Διαδρατικό Αγώ Φυσικού Αερίου ΤΑΠ, την εκδήλωση που κάνουμε, για την παράδοση των 5 διαχειριστικών μελετών των δασών, εδώ στο Νεστόριο, ως υπεύθυνος τοπικών κοινωνιών για τη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί ολοκληρώνεται μια μεγάλη και σημαντική προσπάθεια που ξεκίνησε ως διαδικασία το 2015, ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξή της το καλοκαίρι του 2017 και ολοκληρώνεται σήμερα σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Νεστορίου και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τις τοπικές αρχές, αλλά και προσωπικά τον Περιφερειάρχη κύριο Καλπίδη, ο οποίος θα έρθει σε λίγο εδώ, τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας και Υπήρου, τον κύριο Μιχελάκη, και βεβαίως τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Πασχάλη Γκέτσιο. Γιατί με τις ενέργειές τους βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας και γιατί υπέβαλαν αυτήν την πρόταση στον ΤΑΠ, να χρηματοδοτήσει δηλαδή την εκπόνηση των διαχειριστικών αυτών μελετών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ενημερωμένες διαχειριστικές μελέτες
για την επόμενη δεκαετία. Διότι για τις οικογένειες που βιοπορίζονται από την υλοτομία, αλλά και για τον σεβασμό και την προστασία και τη βιωσιμότητα του τοπικού περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να υπάρχουν ενημερωμένες διαχειριστικές μελέτες. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που δόθηκε αυτή η δυνατότητα στον αγωγό καλής ενέργειας, όπως λέμε τον ΤΑΠ, να στηρίξει ουσιαστικά την τοπική κοινότητα, τους δεκάδες υλοτόμους των δασικών συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και τους μετατοπιστές και τους οδηγούς των φορτηγών, να εξασφαλίσει την απασχόλησή τους για τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία και να προωθήσει μέσω αυτής της δράσης αηφόρες υλοτομικές πρακτικές. Ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους σας και για την παρουσία σας εδώ πέρα και τον Δήμαρχο και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στη Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΤΑΠ για την Ελλάδα, την κυρία Κατερίνα Μουζουράκη, να σας πει δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Είμαι η Κατερίνα Μουζουράκη, είμαι η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΤΑΠ για την Ελλάδα. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω και τα χαιρετίσματα της Γενικής Διευθύντριας του ΤΑΠ για την Ελλάδα, της κυρίας Κατερίνας Παπαλεξανδρή, που δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Και να σας πω ότι πρώτα απ' όλα είναι πολύ μεγάλη χαρά και για μένα προσωπικά που είμαι σήμερα μαζί σας. Είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς υπό αυτή την ιδιότητα. Και οι τρεις φορές ήταν για πολύ ωραίους λόγους. Πρώτη ήταν για το γυροκομείο Καστοριάς και την ανακαίνιση που έκανε ο ΤΑΠ εκεί, με την πολύ μεγάλη συμβολή και της κυρίας Αντωνίου που είχε θέσει εκείνη την πρόταση υπόψη μας. Η δεύτερη ήταν για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΗ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που επιδοτούμε πάλι μέσω του ίδιου προγράμματος, του Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ΤΑΠ. Και σήμερα είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι εδώ πάλι για μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Θα ήθελα να συγχαρώ την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την περιφερειακή της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί πραγματικά έχει επιλέξει δράσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη της περιοχής, δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα σε θέματα όπως η απασχόληση και συγκεκριμένα και η απασχόληση ομάδων, οι οποίες καλώς ή κακώς, όπως καταλαβαίνετε εσείς πολύ καλύτερα από ό,τι θα εκφράσω εγώ σήμερα, δεν είναι οι ευνοημένες επαγγελματικά ομάδες. Άρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν από την πλευρά σας πρωτοβουλίες που μπορούν να ενισχύσουν την απασχόληση και να δώσουν και διέξοδο και σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό, αλλά και για μας που όταν ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων, η πρώτη αγωνία που είχαμε και ίσως και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να καταφέρουμε να βρούμε τις σωστές δράσεις. Όπως φαντάζεστε, είμαστε στην ουσία μια εταιρεία κατασκευαστική, κάνουμε ένα έργο υποδομής. Και όταν ένα έργο περνάει τόσα χιλιόμετρα και τόσες κοινότητες, περνάμε πάνω από 130 κοινότητες στην Ελλάδα μόνο, ήταν πολύ δύσκολο να πούμε ποια είναι η κατάλληλη δράση, η κατάλληλη επένδυση σε κάθε περιοχή που θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή μας την προσπάθεια, έχουμε βρει συμμάχους εντός και εκτός εισαγωγικών, όλους τους αιρετούς οι οποίοι με τη μεγάλη προσπάθεια μας έδειξαν να καταλάβουμε πού είναι οι πραγματικές ανάγκες, στους άξονες που εμείς ως εταιρεία έχουμε τοποθετήσει ως προτεραιότητες, αλλά μας βοήθησαν και σε όλη αυτή την πορεία για όποιες, ό,τι χρειαζόταν και για το κομμάτι το διαδικαστικό και έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων που κάνουν πολλή δουλειά που δεν φαίνεται, προκειμένου αυτές οι δράσεις να γίνουν πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον διαδρατικό αγωγό φυσικού αερίου, θα ήθελα να σας πω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο πλέον στάδιο της κατασκευής. Όπως γνωρίζετε, η κατασκευή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2016 από τον Εύρο και το τελευταίο κομμάτι είναι εδώ η Καστοριά σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα. Είναι στα σύνορα της Ιεροπηγής όπου θα περάσει ο αγωγός και θα συνδεθεί με το κομμάτι που κατασκευάζεται ταυτόχρονα στην Αλβανία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε σχεδόν στο 80% της κατασκευής στην Ελλάδα, το ίδιο ισχύει και στην Αλβανία και η κατασκευή προχωράει βάσει χρονοδιαγράμματος. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι εργολήπτριες εταιρείες μας, οι άνθρωποι, όλοι οι προμηθευτές, όλοι οι κατασκευαστές που έχουν δουλέψει για το έργο, ευθύνεται και στην πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τις τοπικές κοινότητες. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Δήμαρχο και τον Δήμο γιατί μας προτείνανε πραγματικά μια ουσιαστική δράση και για όλη την καλή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από το Τμήμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων που δουλεύουν από το Γραφείο της Αθήνας,
τον Γιάννη Μαλαγκάνο και τη Βασιλική Σωτηροπούλου, που δουλέψανε πάρα πολύ για να εξηγήσουν γιατί είναι πραγματικά σημαντικό να γίνουν οι διαχειριστικές μελέτες και πόσο σημαντικό είναι και το όμορφο τοπίο εδώ της περιοχής να προστατευτεί και να γίνεται με σωστό τρόπο η υλοτομία. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια, γιατί ακριβώς επέλεξε να βάλει την πρόταση του Δήμου στο περιφερειακό πλάνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μιχάλη Κοσλιόπουλο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος τοπικών κοινωνιών και όντας από εδώ είναι για μας ο σύμβουλός μας, είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από όλους και μας δίνει τις σωστές οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις τοπικές κοινωνίες και να έρθουμε πιο κοντά και να συζητήσουμε μαζί τους. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που κάνεις. Έχω ετοιμάσει ένα ενημερωτικό, ένα εισηγητικό σημείωμα, αλλά δεν θα το αναγνώσω, απλώς για να δώσω και το χώρο και το ήδη αργήσαμε. Απλώς έχω να πω μόνο ότι εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι πλέον ΤΑΠ. Καθιερώθηκε η εταιρική κοινωνική ευθύνη με πρωτοβουλία του ΤΑΠ. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα, όπως είπε ο προηγούμενος και η κυρία Τονίου, έχει να κάνει με τον ΤΑΠ. Δηλαδή, μία επιχείρηση που θεωρητικά κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει καθιερώσει να στις τοπικές κοινωνίες να μπορεί να βοηθά και να ανταποδίδει μέρος των κερδών της και των δράτων. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, να ευχαριστήσω και πάλι τον ΤΑΠ, όπως και τον Περιφερειάρχη, που με αρκετή προσπάθεια, σε συνεργασία και με τους άλλους δύο Περιφερειάρχες, κατάφερε διεκδικώντας να γίνει πράξη εταιρική κοινωνική ευθύνη, φυσικά και με την συμβολή, την ανοχή και την αποδοχή από εκ μέρους του ΤΑΠ αυτής της προσπάθειας. Να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ. Θεωρώ ότι γνωστά πρόσωπα πλέον και από ό,τι φαντάζομαι αρκετά χαρούμενα, γιατί την επόμενη δεκαετία δεν θα έχουμε αντιθέσει και αντιπαραθέσει, αν και εφόσον προκύπτει αρκετά χωρικά βήματα. Ναι, τώρα μου θυμίζει ως δασολόγος το Λίμα, γιατί εγώ πριν από δύο χρόνια από Λίμα το ξέρετε εσείς και νόμιζα ότι είναι σκουπίδι. Εντάξει. Θεωρώ ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα σε νέες προσπάθειες. Να σας ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο για την πρόσκληση, για τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Τον ΤΑΠ, και θα εξηγήσω την μακρόχρονη σχέση και πορεία που έχω με αυτή την εταιρεία. Όταν, όπως αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, ο Ρίκαρδος Κουφιάς, ο προηγούμενος Γενικός Διευθυντής του ΤΑΠ για την Ελλάδα, το Σεπτέμβριο του 2012, ο πρώτος βουλευτής που επισκέφθηκε προκειμένου να ξεκινήσει δειλά-δειλά αυτό το project για την Ελλάδα, ήμουν εγώ. Δεν ξέρω γιατί, πώς είχε γίνει η επιλογή. Είχαν ξεκινήσει από την Καστοριά ανάποδα με την κατασκευή. Και Σεπτέμβριο του 2012 είχα την χαρά να δεχτώ στο γραφείο μου στην Αθήνα, ως νέα βουλευτής τότε, τον κύριο Σκουφιά με τον κύριο Θοδωρόπουλο, νομίζω. Να ξεκινήσουμε προφανώς όλη την υποστήριξη προκειμένου να έχουμε ένα σημαντικό έργο για την Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο, το 2012 λοιπόν, όταν αρχικά έβγαλα δελτίο τύπου για την συνάντηση για τον αγωγό, ήταν όλα θολά. Δεν υπήρχε καμία, τίποτα δεδομένο ότι θα γίνει αυτό το έργο, το μεγάλο έργο του ΤΑΠ. Αυτό που βλέπουμε σήμερα και έχει ολοκληρωθεί κατά 80%. Οφείλω λοιπόν να ευχαριστήσω τότε και τον κύριο Σκουφιά και τον κύριο Θοδωρόπουλο που με ενημέρωσαν ενδελεχώς περί τίνος πρόκειται, αρκετούς συναδέλφους και στην συνάντηση που μετέπειτα εξελίχθηκε την προσπάθεια που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών τότε, ο Δημήτρης Βαρμόπουλος, αλλά κυρίως η επίσκεψη του τότε Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, στον Πακού, προκειμένου η χώρα να πάρει αυτό το έργο. Αυτά έγιναν το Πάσχα του 2013, με καλοκαίρι του 2013. Το 2013 λοιπόν, στη συνέχεια, επιτέλους γίνεται η τρεις χώρες,
Ιταλία, Αλβανία και Ελλάδα συμφωνούν και επιτέλους αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Σάρκα και οστά και έρχεται και με νόμο του κράτους ως το συγκεκριμένο έργο. Το Σεπτέμβριο, νομίζω, Οκτώβριο του 2013, νομίζω, περνάει από την Ελληνική Βουλή. Και επιτέλους αρχίζει η πορεία αυτού του πολύ σημαντικού έργου που νομίζω είναι στα μεγαλύτερα έργα παγκοσμίως που γίνονται αυτή την περίοδο. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον ΤΑΠ γιατί πέρα από το την κατασκευή του έργου έχουν πάρει αποφάσεις να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό το ξέραμε εξ αρχής. Αυτό ήταν στη συζήτηση από την αρχή. Και πάνω σε, λοιπόν στην προσφορά έχουν βάλει κοινωνικά, όπως λέει στο πρόγραμμα, να δώσουν ανταποδοτικά από τις περιοχές, από τις τοπικές κοινωνίες που περνάνε, ανταποδοτικά ωφέλη. Που είναι πρωτόγνωρο όρο επίσης. Όταν κατασκευάζονται έργα στη χώρα, να, οι εταιρείες να ανταποδίδουν στις περιοχές που έρχονται. Νομίζω είναι από τις λίγες φορές που γίνεται στη χώρα μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που η εταιρεία αποφάσισε, νομίζω γύρω στα 32 εκατομμύρια από ό,τι θυμάμαι, κύριε Μουζουράκη, να ανταποδώσει 32 εκατομμύρια σε έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Άρα λοιπόν και χαίρομαι ιδιαίτερα ως δασολόγος τώρα που ο Δήμαρχος Νεστορίου, ο κύριος Πασχάλης Γκέτσιος, επέλεξε να μην κάνει πλατείες, να μην κάνει μία ακόμα πλατεία, αλλά να βάλει αυτή τη χρηματοδότηση που δικαιούται, που ουσιαστικά θα τη χρησιμοποιήσει προς όφελος των δημοτών. Πολλαπλό το όφελος από την υλοποίηση των διαχειριστικών μελετών. Γιατί όντως θα δοθεί από ό,τι είπε ο Δήμαρχος σε πολλούς που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι της υλοτομίας δουλειές, θα έχουν οι κάτοικοι τα απαραίτητα ξύλα για τις ατομικές ανάγκες, τα σχολεία για τη θέρμανση, με δεδομένο ότι το πετρέλαιο φτάνει στο 1,20. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι μπήκε... Εδώ κύριε Καρυπίδη, δεν μπορεί να είναι. Ελάτε, σας έχω κρατήσει την καρέκλα δίπλα, βεβαίως. Στην αριστερά σας. Εκεί δεν είστε. Είμαι πολύ σημαντικό κόσμο. Λοιπόν. Συγγνώμη. Άρα αυτό που έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό που ο Δήμος Νεστορίου επέλεξε αυτή η χρηματοδότηση που δικαιούται από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ΤΑΠ να γίνει προκειμένου να υλοποιηθούν οι διαχειριστικές μελέτες των κοινοτικών δασών. Αυτό είναι πολλαπλά ωφέλιμο γιατί. Ένα, σας είπα για δουλειά για τους υλοτόμους, για τους τοπικούς εδώ που δεν θα είχαν δουλειές. Δύο, για τους κατοίκους. Και τρία, γιατί πρέπει τα δάση μας, όπως θα τα πει και ο Γενικός Γραμματέας, να διαχειρίζονται με αεφορικό τρόπο, να έχουν διαχειριστικές μελέτες, να μην γίνονται άτακτη υλοτόμηση αυτών και να προβλέπονται μέσα από διαχειριστικές μελέτες. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σήμερα είναι ιδιαίτερα τιμητικό προς το Δήμο που αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις διαχειριστικές μελέτες, τις πέντε διαχειριστικές μελέτες του Δήμου Νεστορίου, του ορεινού όγκου του Γράμμου. Σημείωσα λοιπόν ότι όντως αυτό που θέλω να πω και να ευχαριστήσω και την κυρία Μουζουράκη είναι ότι όντως στην Καστοριά τα τρία έργα που ήδη παρουσίασε και είχαμε τη χαρά και την τιμή να είναι η κυρία Μουζουράκη και ο Μιχάλης Γοσλιόπουλος εδώ είναι το γεροκομείο, ένα κοινωνικό έργο για τα τιμημένα γερατιά μας. Είναι μεταπτυχιακά για να δώσουμε όθηση στους νέους. Και τρίτο, οι διαχειριστικές μελέτες που χρηματοδοτούνται επίσης από τον ΤΑΠ προκειμένου να δώσουμε δουλειά στους υλοτόμους και να έχουν και οι κάτοικοι των ορεινών μας περιοχών τις ατομικές ανάγκες, τα ξύλα που χρειάζεται, όπως και ο Δήμος για να θερμάνει τα σχολεία του. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, μεγάλη χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ
για την όλη προσπάθεια και όλους που συντονίσανε και προσπαθήσανε στο να γίνει, να πάρει σάρκα και ωστά αυτά τα έργα και να ευχηθώ Δήμαρχε τέτοιες πρωτοβουλίες να έχουμε συχνές και να προσπαθείτε στα πλαίσια με φυσικά την προσπάθεια όλων των υπηρεσιών όπως και της περιφέρειας προκειμένου σήμερα να βλέπουμε χαρούμενα πρόσωπα από τους δασικούς συνεταιρισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητοί φίλοι, βουλευτή της Περιφερειακής Ένωτας Καστοριάς, κυρία Αντωνίου, κύριε συντονιστά της Αποκεντρωμένης, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, συνάδελφοι εδώ της Αυτοδιοίκησης, είναι ο Βλέπω Πασχάλη, η Μαρία, φίλες και φίλοι. Όταν αρχικώς γινόταν η συζήτηση για αυτό το μεγάλο έργο, το ΤΑΠ, αυτόν τον αγωγό, όπου είχε γίνει μια μακρά προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ήταν τίποτε οριστικοποιημένο, και άρχισαν να τρέχουν οι διαδικασίες που από την πρώτη στιγμή, με το που ανέλαβα εγώ καθήκοντα το 2014, ήταν στις πρώτες μου προτεραιότητες, πριν ακόμη ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Είχα πει ότι αυτός ο αγωγός πρέπει να γίνει αγωγός φιλίας και συνεργασίας των λαών. Και ότι είναι ένας αγωγός ευθύνης που διέρχεται και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία μας, από τη Θράκη μας, που θα πρέπει να εισκύψουμε όλοι και με ενδιαφέρον, αλλά και με ευθύνη. Διότι θα μεταφέρει ένα πολύτιμο αγαθό που είναι το αέριο, που θα ζεστάνει τους εταίρους μας στην Ευρώπη, αλλά θα ζεστάνει και τους κατοίκους της Βορείου Ελλάδος. Όπου η Βόρεια Ελλάδα, στο μεγαλύτερο χωροταξικό της επίπεδο, ιδιαίτερα και η Δυτική Μακεδονία, έχει δύο εποχές. Χειμώνα και βαρύ χειμωνιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτό το αγαθό του αέριου. Αυτός είναι ένας αγωγός διέλευσης. Δεν προβλεπόταν να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το αγαθό που λέγεται αέριο. Γινόταν συζητήσεις, αλλά δεν είχε οριστικοποιηθεί τίποτα. Και καταβάλαμε μια μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να ευχαριστήσω και τη διοίκηση του ΤΑΠ και τον φίλο μου τον Ρίχαρτ, αλλά και τον Μιχάλη τον Κωστιλιόπουλο, αλλά και όλους τους συντελεστές, αλλά πολύ περισσότερο και τον πρέσβη του Αζερβαϊτζάν, όπου είχαμε μια στενή συνεργασία και τεκμηρίωση και ανταλλαγή απόψεων, ώστε να μπορέσουμε και εμείς ως Δυτικομακεδόνες να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το αγαθό που λέγεται αέριο. Που και θα ζεστάνει τους ανθρώπους μας, αλλά θα δώσει ανεκτίμητη γεωπολιτική αξία και στη Δυτική Μακεδονία. Οι δύο σταθμοί που έχουν δημιουργηθεί, ο ένας μάλιστα θα τον επισκεφτούμε τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι, στην Ποριά από εκεί θα δώσουμε απευθείας λόγω εγκύτητας αέριο στην Καστοριά, στο Άργο, στο Μανιάκι και θα μεταφέρουμε, γιατί θα είναι διπλή ωφελημότητα σε αυτό το σταθμό της Ποριάς και θα μεταφέρουμε και αέριο στα Γρεβενά. Αλλά και ο σταθμός που γίνεται στον Περβίκα, όπου θα είναι σταθμός απομάστευσης, δηλαδή μεταφοράς αερίου, καθιστά την περιοχή μας γεωπολιτικά ανεκτήμητη. Διότι στις όποιες ενεργειακές ανάγκες και στους σχεδιασμούς που θα υπάρξουν, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εκείνο το σημείο, αλλά και αυτό το σημείο της Ποριάς, μπορεί να τροφοδοτήσει με κάθε τους άξονες αέριο τους γειτονές μας. Και τη Θηρών και τη Σερβία. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι ευθύνη είναι για μας, αλλά και τι γεωπολιτική αξία μας δίνει. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά ως σχεδιασμό και αναγνώριση, μπήκε και η συζήτηση της εταιρικής ευθύνης. Η αρχική συζήτηση μιλούσε για 10 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα 10 εκατομμύρια μέσα από συζήτηση που έγινε με τον τότε υπουργό τον κύριο Σκουρλέτη και πάλι βρήκαμε ανταπόκριση από πλευράς του ΤΑΠ και από τον Αλέξανδρο τον Πανουργιά και τον Ρίχαρτ και συζήτηση που γινόταν και με την κοινοπραξία. Τα 10 εκατομμύρια γίνανε 32. Και σε μια κρίσιμη σύσκεψη από τον κύριο Σκουρλέτη των Περιφερειακών, οι συνάδελφοι μου, τα ξέρουν οι δήμαρχοι, τα έχουν κουβεντιάσει, πήραν τη μεζούρα. Και λένε από την περιφέρεια τη δικιά μου τόσα τα χιλιόμετρα, από την κεντρική Μακεδονία τόσα, τα λιγότερα περνάνε από εμάς. Τόσα. Ναι, αλλά έτσι όμως δεν γίνεται ένας αγωγός συνεργασίας και φιλίας, διότι αν λείψει ένα κομμάτι από το παζλ, δεν το έχει το παζλ. Και αναγνωρίζοντας όντως και οι άλλοι δύο συναδελφοί μου, αλλά πολύ περισσότερο και ο υπουργός και η κοινοπραξία προς τιμή της. Επειδή εμείς είχαμε πάει με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, όλα αυτά που υλοποιούνται τώρα τα περιγράφαμε μέσα από διαβούλευση με πρωτοβουλίες και των δημάρχων που φέραν τις προτάσεις τους. Έτυχε τις αναγνωρίσεις, το πρώτο σχέδιο, το μοναδικό ίσως που πήγε στην Ελβετία για να τύχει της εγκρίσεως και να επιστρέψει και γι' αυτό και ξεδιπλώνονται αυτές οι πολιτικές.
Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Όταν στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι απέναντι σε κάτι το οποίο ξεπερνά και τη χώρα μας, το αντιμετωπίζουμε με ευθύνη. Την ευθύνη την κάνουμε και συνευθύνη και συναπόφαση ενώνοντας δυνάμεις, έξω από κομματικά και τα διάφορα που μπορούν πολλές φορές να δημιουργούν και προβλήματα και να συνθέτουν απόψεις, φέρνουμε αποτέλεσμα. Αυτό που αφορά τώρα τον Εστόριο είναι ευθύνη για τον τόπο, για το περιβάλλον και διπλή ωφελημότητα στο πώς οι τοπικές κοινωνίες μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου δεν κάνουν έργα που φαίνονται όπως είναι τα πεζοδρόμια. Κάνουν έργα που δίνουν προοπτική και προστέμενη αξία στον τόπο. Και τα διαχειριστικά σχέδια τα περιέγραψε εύστοχα, κύριε Αθωνή. Αυτές είναι οι ωφελημότητες, πέρα από την απασχόληση και όλα αυτά, είναι με πολλαπλή ωφελημότητα και έναντι του περιβάλλοντος και έναντι του τόπου και έναντι των ανθρώπων μας και έναντι της απασχόλησης, αλλά και το πώς εμείς εδώ σε αυτή τη γωνιά της χώρας και της Ευρώπης αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προοπτική του τόπου, της εταιρικής ευθύνης και της συνεργασίας με την υλοποίηση μεγάλων έργων όπως είναι ο ΤΑΠΟ. Θέλω να καταθέσω με την ευκαιρία που μου δίδεται και είμαι εδώ ότι η συνεργασία αυτή που αναπτύξαμε με την κοινοπραξία του ΤΑΠ είναι μια συνεργασία η οποία ξεκίνησε με απόλυτη τεκμηρίωση και στρατηγικό σχεδιασμό. Είχαμε της απόλυτης εμπιστοσύνης της κοινοπραξίας και γι' αυτό έχουμε αποτελέσματα, αλλά είπαμε και κάτι. Το αποτύπωμα να είναι σταθερό σε αυτόν εδώ τον τόπο και από όπου θα διέρχεται αυτός ο αγωγός. Και ένα αποτύπωμα είναι σταθερό όταν επενδύεις στη γνώση. Η γνώση είναι αυτή που μπορεί να σε εξελίξει, η γνώση είναι αυτή η οποία μπορεί να ξεπεράσει τις όποιες διαφωνίες και η γνώση είναι αυτή η οποία μπορεί να φέρει και την ανάπτυξη. Γι' αυτό το μόνο έργο που έκανα παρέμβαση στα όσα προτάθηκαν ήταν τα δύο μεταπτυχιακά που γίνονται στην Καστοριά, ήταν προϋπόθεση. Αν πούμε ότι η εταιρική ευθύνη σε εμάς είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, είπα τα 9 συζητάνται για έργα που προτείνουν οι Δήμοι και τοπικές κοινωνίες και τα αναπροσαρμόζονται και όπως αναπροσαρμόστηκαν πολλά για να απαντήσουμε στις ενεργειακές ανάγκες των ΤΟΕΒ που έχουμε στην περιοχή κτλ. Και εκεί πάλι εισακούστηκαμε από τον ΤΑΠ. Είπαμε αυτό το 1 εκατομμύριο θα πάει για την εκπαίδευση, ήταν τα πτυχιακά. Όπου να είναι ένα πρώτο βήμα αποκατάστασης της αντικείας που έχει υπάρξει στην Καστοριά με την μεταφορά της αρχιτεκτονικής σχολής, να δημιουργήσουμε μια πρώτη κρίσιμη μάζα μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και ακαδημαϊκών σε ανώτατο επίπεδο που θα είναι στην περιοχή και από ό,τι μαθαίνω έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και μάλιστα αυτό το μεταπτυχιακό και στο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ συζητιέται σε όλη την Ελλάδα. Και οι αποφύσαντες από αυτό έχουν άμεσα και πρόσβαση στην εργασία. Άρα, ο αγωγός ΤΑΠ ήταν ένας αγωγός, όπως ξεκίνησε την τοποθέτησή μου, συνεργασίας και φιλίας, ένας αγωγός ευθύνης, που μας φέρνει όλους πρώτων ευθυνών μας για το μέλλον. Και το μέλλον διαγράφεται, πιστεύω, αν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, αισιόδοξα. Και αν εκτιμείται η γεωπολιτική αξία, και στην ενεργειακή φτώχεια που αντιμετωπίζουμε σήμερα, να είμαστε στην ενεργειακή καρδιά της χώρας και να βαθμιζόμαστε επιπρόσθετα με αυτόν τον αγωγό να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά μα πάνω απ' όλα να εκπέψουμε μηνύματα και προς τους φίλους μας, είτε είναι Ανατολάς, είτε είναι στα βόρειά μας, είτε είναι στα δυτικά μας, ότι οι αγωγοί είναι για να ενώνουν και όχι να χωρίζουν. Αρκεί να σεβόμαστε και την άλλη άποψη και να προσπαθούμε για κοινά πράγματα. Και ένα πράγμα είναι κοινό σε όλους μας. Η αξιοπρέπεια στη ζωή και όχι ο αποκλεισμός. Γι' αυτό λοιπόν, με τον αγωγό αυτό που αποδείξαμε ότι είναι αγωγός συνεργασίας και φιλίας, θα απλώσουμε και χέρι φιλίας στους γειτονές μας, για να μπορέσουμε τη Δυτική Μακεδονία να την καταστήσουμε αυτό που λέμε πύλη στα Βαλκάνια, πύλη στην Ευρώπη και σημείο αναφοράς. Διότι η ανταξιακή πορεία των γειτόνων μας, και το λέω γιατί είναι σημαντικό το ότι είμαστε στα σύνορά μας, η ανταξιακή πορεία και της Αλβανίας και της Φύρων περνάει μέσα από τη χώρα μας. Και τα διακρατικά προγράμματα υλοποιούνται μέσα από τη δικιά μας περιφέρεια. Εμείς πρέπει να εκπέμπουμε μηνύματα συνεργασίας και όχι αντιαλλαξίας. Και νομίζω ότι με τα τελευταία γεγονότα αδιάλλακτοι πλέον καθίστανται άλλοι στο διεθνές πολιτικό σκηνικό. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε.